Είχαμε την ανάρτηση της γαλάζιας σημαίας με μεγάλη περηφάνεια. Πήραμε για 21η συνεχόμενη χρονιά τη γαλάζια σημαία. Νιώθουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό το γεγονός, γιατί πραγματικά κουραζόμαστε πολύ για την προεργασία που, όπως ξέρετε, χρειάζεται και τα υποχρεωτικά κριτήρια τα οποία η κάθε παραλία πρέπει να εφαρμόζει για να μπορεί να έχει τη γαλάζια σημαία. Νιώθουμε, όπως είπα, πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, γιατί το ξενοδοχείο μας έχει μία εξαιρετική παραλία, κατά την άποψη των πολλών μία από τις ωραιότερες παραλίες, όχι μόνο της Ιεράπετρας αλλά και της Κρήτης γενικότερα, και η καθαριότητά της παραλίας και της θάλασσας μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι για τους τουρίστες μας, αλλά και για τις οικογένειές μας και για την τοπική κοινωνία που κάνουν το μπάνιο τους εδώ πέρα. Είναι και μια διαφήμιση αυτό για το ξενοδοχείο. Ο τουρίστας επιλέγει τα ξενοδοχεία με καλές παραλίες για να πάει τις διακοπές του. Υπάρχουν πολύ ευαισθητοποιημένοι τουρίστες, ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, οι οποίοι διαλέγουν τις διακοπές τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι η καθαρότητα του περιβάλλοντος, και προχωράμε και στο επόμενο για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορτάστηκε πριν από μερικές μέρες, και για την καθαριότητα της παραλίας. Είναι πολύ σημαντικό και νιώσανε πάρα πολύ ευχάριστα οι πελάτες μας όταν είδανε την ανάρτηση της γαλάζιας σημαίας. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που σας κάνουν οι τουρίστες όσον αφορά το περιβάλλον και την καθαριότητα και γενικότερα, όχι μόνο για το ξενοδοχείο αλλά και για την πόλη? Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια γενικά η Ελλάδα μας δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται και αλλάζουν συμπεριφορές και μαθαίνουν και στα παιδιά τους ίσως να συμπεριφέρονται καλύτερα και να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον, να μην βρωμίζουν τους δρόμους, να μην πετάνε από τσίγαρα, να μην πετάνε τα οτιδήποτε σκουπίδια από το αυτοκίνητο. Βοηθάνε έτσι ώστε το περιβάλλον μας να διατηρείται σε μια ικανοποιητική έως υποφερτή κατάσταση. Σαφώς χρειαζόμαστε ακόμα πολύ δρόμο έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε και να όλοι μας να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας όταν διατηρεί το περιβάλλον καθαρό βοηθάει την οικογένειά του, βοηθάει τον πλησίον του, βοηθάει το γείτονά του και βοηθάει τη χώρα ολόκληρη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως το είπατε, πάρα πολλοί ξένοι μας ρωτάνε πολλές φορές και για την παραλία, μας ρωτάνε και για την πόλη της Ιεράπετρας, βλέπουν, κάνουν παρατηρήσεις. Και η βασική υπεύθυνη για την καθαριότητα προφανώς είμαστε εμείς, οι πολίτες του συγκεκριμένου τόπου. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πώς θα πάει η φετινή κίνηση? Η φετινή κίνηση δεν θα πάει τόσο καλά όσο μας είχαν υποσχεθεί, άσχετα το τι λένε στα μίντια οι φορείς του τουρισμού, οι κρατικοί φορείς του τουρισμού. Η φετινή χρονιά δεν θα είναι 2013, θα έχουμε μείωση του τουρισμού, ήδη αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε, ήδη σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο τα ξενοδοχεία λειτουργούν με ειδικές προσφορές. Ευελπιστούμε ότι η μείωση θα είναι σε μικρά επίπεδα μονοψήφια και δεν θα προχωρήσει περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα έρχεται από την ρωσική αγορά, όχι τόσο του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου στην Ουκρανία, αυτό δεν επηρεάζει τους Ρώσους. Έχει επηρεάσει όμως η υποτίμηση του ρουβλίου πριν από μερικούς μήνες, δύο υποτιμήσεις συνεχόμενες, οι οποίες έχουν επηρεάσει τον κόσμο που έχουν τα ξενοδοχεία τα δικά μας, δηλαδή η Ελούντα έχει Ρώσους πάμπλουτους. Ο πάμπλουτος ο Ρώσος δεν επηρεάζεται από καμία υποτίμηση. Εμείς έχουμε μια μεσαία τάξη που οπωσδήποτε μια υποτίμηση της τάξης περίπου του 25% έχει ακριβήνει αντίστοιχα τις διακοπές τους. Επίσης υπάρχει και μια σταθερότητα στη γερμανική αγορά, ενώ περιμέναμε για κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από το 2013. Όλα αυτά με κάνουν εμένα προσωπικά να πιστεύω ότι το πρόσημο δεν θα είναι σαν το 2013, θα είναι κατά τη, θέλω να πιστεύω, κατά τη μικρότερο. Μακάρι να διαψευστώ.